και μυρωδιές από τις αλυσμόνητες πατρίδες είχε η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή που τιμώνται φέτος και στην Κρήτη μέσα σε ένα έντονα συναισθηματικό πλαίσιο, αν υπολογίσει κανείς πως η Μεγαλόνησος υποδέχθηκε χιλιάδες προσφύγων που πήραν το 1922 το δρόμο του ξεριζωμού. Έσπρωσαν μπροστά τη χώρα και συνετέλεσαν πολύ σημαντικά στην εξέλιξή της μέχρι σήμερα. Να δούμε ακριβώς πόσο ο σύγχρονος Έλληνας, ο σύγχρονος κριτικός έχει επηρεαστεί από αυτούς τους ανθρώπους, τους προγόνους σας, τους προγόνους μας που ήρθαν εδώ στα δύσκολα χρόνια και διαμορφώσανε τη σύγχρονη Ελλάδα. Μια εκδήλωση τιμής και μνήμης στον ξεριζωμένο μικρασιατικό ελληνισμό. Για να θυμηθούμε τη μεγαλύτερη τραγωδία που 100 χρόνια πριν έζησε ο σύγχρονος ελληνισμός, ο οποίος από γενιά σε γενιά μεταφέρει τον καημό αυτής της τραγωδίας. Το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου υπήρξε ο χώρος έκφρασης αυτής της συγκίνησης που 100 χρόνια μετά έχει περάσει στους απογόνους των μικρασιατών που από μέσα τους τρινούν ακόμη για τις χαμένες πατρίδες που άφησαν πίσω τους εκείνοι που αναγκάστηκαν να χτίσουν και πάλι τη ζωή τους πολύ μακριά από τον τόπο που γεννήθηκαν και αγάπησαν, τον τόπο που πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν ποτέ να ξαναδούν. Οι πρόσφυγες μετέφεραν εδώ τον πολιτισμό και τις αξίες της ζωής της γης της Ιωνίας και πάλεψαν παρά τις αδίκως συνθήκες που αντιμετώπισαν να στήσουν μια νέα ζωή και να συμβάλλουν καθοριστικά στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας. Υποδίδομαι με τη συμμετοχή αυτή φόρο τιμής στη μνήμη που προσπαθούμε να διατηρήσουμε ζωντανή. Τιμή και μνήμη στο μικρασιατικό πολιτισμό, στο μικρασιατικό ελληνισμό, 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης του 1922. Να αναδείξουμε το μουσικό πολιτισμό των αλυσμόνητων πατρίδων, των πατρίδων της καρδιάς μας. «Φλόγες Ανατολής» ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της περιφέρειας Κρήτης για να φέρει και πάλι στο φως την ανάγκη αυτά τα κομμάτια του πολιτισμού που έφεραν μαζί τους ερχόμενοι στη Μεγαλόνησο εμικρασιάτες να εξακολουθήσουν να παραμένουν ζωντανά. Στον ευρύτερο χώρο της Μικράς Ασίας υπήρχε και ο εύξενος πόντος. Ο πόνος και τα δάκρυα είναι κοινά.